κάποιοι μπορεί να φτάσουν στο 5, στο 7, στο οπουδήποτε. Εσύ στο 3 με μακροβούτι. Με μακροβούτι. Γιατί ο Ηλίας έχει δύο υπέροχα παιδιά από το προηγούμενο γάμο. Τη δύο αγγελούδια, τα οποία πραγματικά νιώθω σαν δικά μου παιδιά. Και είναι και καλύτερη βοηθή. Βοηθάνε πάρα πολύ με τη μικρή. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου και αυτά τα, ό,τι έχει μαζί του και γύρω του είναι και δικό μου και τα αγαπώ πάρα πολύ. Αποφασίζεται λοιπόν να κάνουμε οικογένεια, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Ξέραμε και δύο ότι θα είμαστε πάρα πολύ. Οπότε, πολύ απλά έγινε. Πολύ απλά και εύκολα. Όταν την κοιτάς την μπέμπα σου, τι σκέφτεσαι? Δεν το πιστεύω ότι είναι δική μου. Δεν το πιστεύω. Κάθε πρωί τώρα έχει αρχίσει κουνάει χέρια, πόδια, γελάει. Ξέρεις, είναι ηλικία που αρχίζουν σιγά σιγά και περνάνε από το πολύ βρεφικό. Και βγάζει φωνές, είναι και πολύ ενεργητική. Έχει πλεματάκια, σαν τα άλλα τα αδερφάκια της. Και δεν το πιστεύω. Είναι πολλές φορές που ξυπνάω το πρωί και λέω, είναι δικιά μου. Είναι απίστευτο το συνέστημα. Απίστευτη και η ένωση μαμάς με παιδιού. Υπάρχει ένα, δεν θα το λέγω εμφάλως όλος, αλλά ένα συνέστημα και μια μυρωδιά που μοιράζεσαι με το μωρό και με το θυλασμό και με όλα αυτά που είναι μοναδικό. Θύλασα 3 μήνες αποκλειστικά. Υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου, στη ζωή όλη που έχει ζήσει, που να το συγκρίνεις με αυτό που αισθάνεσαι όταν βλέπεις το μωρό σου? Όχι, δεν υπάρχει. Όμως και από την άλλη, βλέπω το μωρό μου και στον μωρό μου πάνω βλέπω και τον άντρα μου, την οικογένειά μας. Δηλαδή είναι συνδυαστικό όλο αυτό. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές ακούς και φίλες μου και γνωστές μου και συγγενείς μου ότι δεν υπάρχει. Το μωρό μου είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα. Βεβαίως είναι. Όμως ο άνθρωπος με το οποίο μοιράστηκε αυτό το παιδί. Καλά, εννοείται. Όλη αυτή η κατάσταση που έφερε. Αυτό το παιδί είναι ένα κομμάτι σου και ένα κομμάτι του. Δεν το συζητάω. Μιλάω πέρα από την οικογένεια, Βίκυ. Έχει ζήσει πολύ όμορφες και μεγάλες στιγμές σε μια καριέρα που ξεκίνησες μικρό κορίτσι. 14. Λοιπόν, άρα είχες μπροστά σου μια 20ετία γεμάτη πραγματικά να ευχαριστηθείς και να νιώσεις σπουδαία πράγματα. Πήρες, ρε παιδί μου, ευχαρίστηση. Τα κατάφερες, ξεκίνησες μόνη σου, κοριτσάκι, έφτασες πολύ ψηλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, από όλο αυτό το κομμάτι της ζωής που έχεις ζήσει, το πανέμορφο, πάνω σε αυτό θέλω να μου κάνεις σύγκριση. Δεν συγκρίνω την οικογένεια. Η οικογένεια είναι τα πάντα. Είναι και ο πατέρας, είναι και η μάνα, είναι και τα παιδιά, είναι όλο αυτό. Αυτό δεν το βάζω εκτός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το φανταστείς. Και δημιουργώντας την οικογένειά μας με τον Ηλία, ήταν κάτι το οποίο στη θεωρία πίστευα, γιατί είχαμε και τα δύο μας άλλα παιδιά πριν έρθει η Μπιάνκα και περνάγαμε πολλές οικογενειακές στιγμές μαζί. Και ήταν μεγάλη ευτυχία και πραγματικά και νιώθα πολύ γεμάτη. Μάλιστα είπα, πόσο πιο γεμάτη μπορείς να νιώσεις? Πραγματικά δεν συγκρίνεται. Είμαι ακόμα πιο γεμάτη. Είναι όλα ακόμα πιο ωραία. Είναι ακόμα πιο λουλουδένια. Είναι ακόμα πιο φωτεινά. Σας έβλεπα, πού τώρα σας έβλεπα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Σε κάποια πλάνα. Πού δεν θυμάμαι, φυσικά στην τηλεόραση. Είχαμε πάει ένα τριμεράκι μόνοι μας, ναι. Και ήσασταν γούτσου γούτσου και φυλάκια. Ναι. Ένα σπίτι γεμάτο, παιδιά, όλο το καλοκαίρι. Πάνες, παιχνίδια, πλαστικές πισίνες, φωνές. Άφησα τη μικρή πρώτη φορά μετά από 3 μήνες τη μαμά μου. Να μην είμαστε γούτσου γούτσου. Όχι, ρε παιδί μου, να είσαστε, αλλά ήταν πολύ όμορφο και για εμάς που το βλέπαμε. Θέλω να πω, δηλαδή, να είσαστε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Είμαστε και νέοι παντροί. Μπράβο, αυτό έλεγα πριν. Είσαστε πολύ λίγο καιρό μαζί. Τα κάνατε όλα τόσο γρήγορα. Καλά να είστε. Που πηδάγατε κεφάλαια και το τρέχατε το πράγμα δεν για να φτάσει. Δεν πηδάγαμε κεφάλαια. Μα πώς γίνανε πολύ γρήγορα. Για εμάς όμως δεν τα πηδάγαμε τα κεφάλαια. Η επικοινωνία είναι πολύ βαθιά με τον Ηλία και επειδή σου έχω ξαναπεί, είχαμε πολύ παρόμοιες εμπειρίες στη ζωή μας, οι οποίες ήταν και τραυματικές και χαρούμενες και οτιδήποτε ήταν αυτές οι εμπειρίες. Όπως είναι η ζωή του καθενός μας. Ακριβώς. Μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πολλά κοινά σημεία.